σε συγκρισία εξετάσεων έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο του Υπουργείου Παιδείας τις αρχικές βαθμολογίες των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014. Και όταν λέμε αρχικές, εννοούμε τις αυτούσιες τις βαθμολογίες που έχουν πάρει οι υποψήφοι στα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν. Ακολούθως, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εφαρμόσει τη στατιστική επεξεργασία, η οποία καθορίζεται βάσει τη νομοθεσία περί διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων, για να μπορέσει να γίνει κατανομή των θέσεων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, αρχικά στρατιωτικές σχολές και τις δραματικές σχολές. Και ακολούθως θα χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση δεδομένων και θα σταλεί στην Ελλάδα, όπου θα κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας την κατανομή των θέσεων στα ελληνικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δηλαδή, σε μία εβδομάδα περίπου θα έχουμε πιο ξεκαθαρή εικόνα. Περί τα τέλη Ιουνίου ελπίζουμε, αν όλα να πάνε καλά, ότι θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την κατανομή των θέσεων. Δηλαδή, από αυτά τα πρώτα αποτελέσματα, τι εκτιμήσεις μπορούμε να βγάλουμε, κυρία Κωνσταντινίδου? Να πούμε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα των διαφορών εξεταζόμενων μαθημάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων. Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες αυξομοιώσεις, αλλά μικρές σχετικά, όχι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές τα πήγαν καλά οι μαθητές μας. Είναι τα ίδια επίπεδα όπως άλλες χρονιές. Είναι τα ίδια επίπεδα. Περίπου στα ίδια επίπεδα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές σε κάποια μαθήματα, αλλά μικρές, όχι πολύ σημαντικές διαφορές. Πού έχουμε δηλαδή διαφορές? Λέω, για παράδειγμα, μπορεί σε κάποια μαθήματα να είναι μισή μονάδα πάνω φέτος, σε κάποια άλλα μισή μονάδα πιο κάτω κλπ. Όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Άρα είναι πολύ, πολύ μικρές οι διαφορές, ναι. Σύντομα θα δώσουμε και τους μέσους όρους. Μάλιστα, άρα δηλαδή μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Υπομονή μία εβδομάδα και κάτι για να ξέρουν και οι γονείς και οι μαθητές να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα, σωστά? Ναι, να πούμε όμως μια και είμαστε στον αέρα για να μάθουν οι υποψηφοί ότι για να γίνει η αίτηση για τα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία θα ανακοινωθεί ακριβώς η διαδικασία πότε θα γίνει, ποιες ημερομηνίες, είναι περίπου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μάλιστα. Θα μπούμε όμως μια ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκείνο όμως το οποίο χρειάζονται οι υποψήφοι που θα ενδιαφερθούν για τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ότι θα πρέπει να πάρουν τη βεβαίωση καταγωγής που χρειάζεται το ελληνικό πανεπιστήμιο τόσο και για σκοπούς εγγραφής όσο και για σκοπούς συμμετοχής στην κατανομή ελληνικών πανεπιστημίων. Και αυτές τις βεβαιώσεις οι ενδιαφερόμενοι θα τις παίρνουν από τις επαρχιακές διοικήσεις. Πρέπει να προσέλθουν από τώρα για να τις παραλάβουν. Θα βγούμε και με ανακοίνωση τύπου επ' αυτού του θέματος. Θα τις παραλάβουν από τις επαρχιακές διοικήσεις από τις 8 μέχρι τις 3 το πρωί όλες τις μέρες. Μάλιστα. Άρα από τώρα όμως μπορούν να το κάνουν, ναι, ανεξαρτήτως της ανακοίνωσης. Να μην είναι τελευταία στιγμή, ναι, βεβαίως. Σίγουρα. Ευχαριστούμε, κυρία Κωνσταντινίδου. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε για λίγο στην Πάφο να δούμε αυτές τις μοναδικές εντυπωσιακές εικόνες από την πόλη της Ιπλίου και επιστρέφουμε με νέες αποκαλύψεις για το πώς λειτουργούν, για τα όσα συμβαίνουν ακόμη και τώρα μετά τις σοβαρές καταγγελίες στα νεκροσύνη.